Σχέδιο παροχής πολεοδομικών κινήτρων τέθηκε σήμερα ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου με στόχο την ανάκαμψη της αναπτυξιακής δραστηριότητας. Προβλέπει αυξήσεις στους συντελεστές δόμησης τόσο για τα αστικά κέντρα των τεσσάρων μεγάλων πόλεων και μεγάλες ιδιοκτησίες στην περίμετρό τους, όσο και για τις τουριστικές ζώνες. Την πρόταση ετοίμασε το Υπουργείο Ιστορικών. Προχωρά το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα τα ενέκρινε στην τελική του μορφή. Αποτελούν μέρος της προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για ανάκαμψη της οικονομίας. Μέσα σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια είναι και η παραχώρηση πολεοδομικών κινήτρων με στόχο την προσέλκυση επενδυτών. Η κυβέρνηση θέτει κανόνες όπως ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται η αναπτυξιακή διαδικασία και όχι απλά να υπάρξει αύξηση της τιμής των ακινήτων. Επιπλέον, η επικέντρωση θα είναι σε αναπτύξεις που συνάδουν με τις στρατηγικές κατευθύνσεις της οικονομίας, δηλαδή υπηρεσίες, καινοτομία και έρευνα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, θα δίνεται έμφαση στις μεγάλες αναπτύξεις που μπορούν να συνεισφέρουν από μόνες τους και ουσιαστικά στο επιθυμητό οικονομικό και αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Βασικές προϋποθέσεις για τη χρησιμοποίηση των πολεοδομικών κινήτρων είναι η αίτηση για ανάπτυξη να υποβάλλεται εντός περίοδου 2 ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του σχεδίου παροχής κινήτρων.